Τρομερό παιχνίδι και το πρώτο κύπελλο είναι γεγονός για την ΑΕΚ, έτσι. Νομίζω το θέλατε πάρα πολύ. Είναι τρεις τελευταίες χρονιές το χάνουμε πάντα. Φέτος ήταν ένα πάρα πολύ, ήρθε πάρα πολύ σπουδαία το τρόπο. Εντάξει, η καρδιά μας πιάστηκε πολλές φορές. Ο Κεραυνός είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ήταν 50-50 από την αρχή το παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι στο πρωτάθλημα στις 4 φορές μας νίκησαν τις 3. Αλλά μπράβο στους παίκτες, μπράβο στην τεχνική ηγεσία. Και ακόμα μια φορά στην τελική ευθεία δείχνουμε χαρακτήρα, δείχνουμε ότι άξιοι είμαστε πέρσι πρωταθλητές. Ξεκινήσαμε λάθος τη χρονιά φέτος με πολλές τραυματισμούς, πολλές αλλαγές. Δεν πήγαμε καλά στην Ευρώπη, αλλά αυτό ο τίτλος μας κάνει να τα ξεχάσουμε όλα. Και τώρα βλέπουμε τη συνέχεια που είναι άλλος από το πρωτάθλημα. Ο κόσμος σας σήμερα έδωσε απίστευτη ενέργεια, έτσι. Πότε δεν έδωσε απίστευτη ενέργεια ο κόσμος μας. Ο κόσμος μας πάντα είναι εδώ, ιδίως στους τελικούς. Όσα εισιτήρια μας έδωσε όμως ποδία τα πουλήσαμε. Μακάρι να είχα ακόμα 2.000 και θα είχε ακόμη 2.000 κόσμο. Και τώρα ένα σχόλιο εν ώψη πρωταθλήματος. Ο Κεραυνός σας κέρδισε τις τρεις πρώτες φορές φέτος. Τον κερδίσατε την τελευταία φορά στο πρωτάθλημα και τώρα πετύχατε τη δεύτερη νίκη. Τι βλέπεις εν ώψη στο play-off όπου δεν θα έχετε φέτος το πλεονέκτημα έδρας? Πρώτα έχουμε το πλεονέκτημα έδρας με το ΑΠΟΕΛ. Ας μην ξεχνάμε ότι το ΑΠΟΕΛ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Να περάσουμε το ΑΠΟΕΛ και μετά ξαναμιλήσουμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.